Γεια σας, από το The Message Black Truth, τον Αγγελιοφόρο με τη μαύρη πικρή αλήθεια. Άλλο ένα βίντεο. Τώρα κατά πόσον είναι λογικό παράλογο θα δείξει. Απλά θέλω να κάνω μια σύγκριση τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη φύση με τη ρομποτική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και πώς εξελισσόμαστε μέσα από όλα αυτά και σαν ανθρώπινη φύση και πώς υπολογιστές και το ένα και το άλλο. Το ανθρώπινο μυαλό τέλος πάντων, το καθένα ξεχωριστά είναι διαφορετικό. Και αν συγκρίνουμε τον άνθρωπο και το μυαλό μας με τη ρομποτική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το μυαλό από τη φύση του, το μυαλό μας από τη φύση του είναι ένας τέλειος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ξέρω. Είναι τέλειος. Ή θέλουμε να αγγίξουμε την τελειότητα. Ίσως ποτέ, αλλά εξελισσόμαστε, αυτό λέμε, εξέλιξη. Ποτέ δεν θα σταματήσει αυτό. Από τη φύση του πάντα εξελισσόταν και εξελίσσεται. Όπως και κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει επεξεργαστή, σκληρό δίσκο, χωρητικότητας, μνήμη και άλλα τέλος πάντων. Που από τότε που ανακαλύφθηκαν στον, εδώ πάνω, στην, μέσω της τεχνολογίας πάνω στον κόσμο μας, τον τελευταίο προηγούμενο αιώνα τέλος πάντων, συνεχώς και αυτά να εξελίσσονται, αναβαθμίζονται κτλ. Και κάθε ένας υπολογιστής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δεδομένα από επεξεργαστές. Άλλοι υπολογιστές τώρα του Windows 95, ξέρω εγώ, άλλοι υπολογιστές που έχουμε σήμερα Windows 11, τώρα από Mac και άλλα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιώ. Αλλά δεν έχει καθόλου σημασία, απλά τα ανέφερα. Τέλος πάντων, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ολοένα τίνουν να μοιάσουν με τον ανθρώπινο εγκέφαλο μαζί και με τη ρομποτική. Αυτά δηλαδή που μας διαφημίζαν αρχίζουν και γίνονται καθημερινότητα μέσα στη ζωή μας. Οι μηχανές μπαίνουν στη ζωή μας για τα καλά. Και το διαδίκτυο, υπολογιστές, αυτά. Και τα τέλεια ρομπότ ότι έχουν βγει, τέλεια. Τέλος πάντων, πολύ εξελιγμένα ρομπότ έχουν βγει, είναι γεγονός. Και θα εξελιχθούν σε αφάνταστα επίπεδα. Αλλά ό,τι και να βγει και ρομποτική και υπολογιστές, οτιδήποτε τεχνολογία τέλος πάντων, ξέρω εγώ, όλα αυτά έχουν βγει πάντα μέσω ανθρώπινων εγκεφάλων που μετάδωσαν γνώση και εξέλιξαν και σε επίδυση η τεχνολογία. Τώρα το οποίο πήγαζαν αυτοί οι εγκέφαλοι άλλο, τέλος πάντων. Το ανησυχητικό στην όλη κατάσταση είναι
Ποιος είναι ο σερβερ? Είναι ανησυχητικός. Απ' την άλλη μεριά κάποια αρχαία ανθρώπινα μυαλά τα έχουν παίξει κυριολεκτικά. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Είναι παλιάς τεχνολογίας, επεξεργαστές τα μυαλά τους και δεν χωράνε καμία αναβάθμιση. Άρα είναι προς καταστροφή και ανακύκλωση. Και επειδή το ξέρουν πολύ καλά και δεν μπορούν να συναγωνιστούν καινούργια νοημοσύνη, βαρέσαν κόκκινα λαμπάκια. Πανικοβληθήκαν. Και λένε κάποιοι κρασαρισμένοι, γιατί στην ουσία αυτό είναι, τα έχουν παίξει, κρασάρουνε. Και λένε κάποιοι κρασαρισμένοι τώρα, θέλουν ισχυρότερα όπλα για την καταστροφή του σκληρού του δίσκου. Ή λένε κάτι άλλο, ότι είναι το μέλλον τόσο σκοτεινό και αβέβαιο. Πώς να μην είναι, ρε παιδιά. Κράσαρες. Κασάρατε. Τι θέλετε τώρα. Λογισμικά δικαιοσύνης, να πούμε. Επιτέλους, το λογισμικό σύστημα σας ξεφορτώνεται και δίνει χώρα για νέα γενιά. Ίσως και έτσι. Και ίσως καλύτερα να ζήσουμε εμείς την αιώνια ζωή μας, όσο αιώνια είναι, παρά εσείς τα τελευταία σας στάδια εις βάρος μας. Και τώρα λέω, και ό,τι λέω, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, και ό,τι κατάλαβε. Σαν να λέω, μικροκυκλώματα που πήγαν να τα βάλουν με τη Microsoft, την Apple και την IBM, να πούμε. Αυτά τα μικροκυκλώματα ήταν υψηλοχρήσιμα. Τέλος πάντων, σε μορφή πολιτικής και πραγματικότητας τα έχω αναλύσει. Τώρα λέω ό,τι λέω. Γιατί όλα στην ανθρώπινη φύση είναι και όλα σύστημα, είναι και όλα ζωή, είναι και όλα πολιτική, είναι και όλα τα ζούμε. Θα μου πείτε τώρα τι είναι αυτά που λέω, έτσι. Ο άνθρωπος δεν είναι ανθρώπινος υπολογιστής και φυσικά δεν είναι. Αλλά και η τεχνολογία ανέκαθεν τον βοηθούσε. Αναρωτιέμαι όμως, πόσο και οι άνθρωποι και κάποιοι που λένε είναι νουνάκι, είναι φελίμ και μαλακές αυτές και κάθε εξωγήινων δεν πηγάζει μια πηγή που μας δημιούργησε σαν ένα ρομπότ με νομοσύνη. Το καθένα ξεχωριστά το έχει, το δικό του σερβερ, ξέρω εγώ. Και σε μια κοινή μετάφραση, τι είναι σερβερ? Ο καθένας αυτόν που υπηρετεί, το σερβερ του. Έχουν φτάσει τώρα οι υπολογιστές να λένε, ξέρω ότι υπήρξαν οι υπολογιστές μέχρι και σήμερα, ξέρω ότι λέμε τώρα υπήρχε μνήμη και χωρητικότητα στον υπολογιστή κάθε αυτού. Και ξαφνικά είδα εγώ στον υπολογιστή που πήρα μπορώ να αγοράσω ένα στο σερβερ χωρητικότητα και μνήμη και τεραμπάιρε όσα θέλω στο cloud.
Εντάξει, έχω δική μου μνήμη. Μπαίνω με τους κωδικούς μου. Θυμάμαι τι θέλω να θυμάμαι. Αλλά στην ουσία αυτά τα μοιράζομαι. Κάποιος τα διαβάζει. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό είναι ύπουλο. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και πάλι αναρωτιέμαι τι παίζει τελικά με την ανθρωπότητα. Γιατί όλα αυτά. Ναι, σίγουρα υπάρχει ιός στον υπολογιστή μας ή αλλιώς στο μυαλό μας. Ποιοι υπολογιστές θα αναβαθμιστούν ή αλλιώς μυαλά. Και τελικά τι σκοπό έχουν. Να χακάρουν τον άνθρωπο, το ανθρώπινο είδος. Ή να πάνε να μας εξελίξουν. Να εξελίξουν όσους τηρούν τις προδιαγραφές. Αυτά που έλεγα πριν, και να ανακυκλώσουν και να πετάξουν τους παλιούς. Αυτοί που κατέχουν τους σερβερ. Αν τελικά είμαστε προϊόν αυτό που λέμε ο δημιουργός μας, και δεν μιλάω για θεούς και δαίμονες. Ή να μας εκμηδενήσουν. Και επειδή κανείς δεν ξέρει, όλοι έχουμε τρομοκρατηθεί. Όπως και να έχει, το παλιό πεθαίνει μόνο, ό,τι και να γίνει. Γι' αυτό λίγο ψυχραιμία, ρε μάγκες, λίγο ψυχραιμία, κόσμο. Και ναι, ειδικά λίγο ψυχραιμία. Και το αν θα μας χακάρουν ή θα μας αναβαθμίσουν είναι κάτι που είχα πει ή θα υπερισχύσει τελικά, η αλήθεια ή το ψέμα, και τι θα είναι πιο δυνατό από τα δύο. Κοιτάξτε το, πηγαίνετε πίσω στο βίντεο που έχω κάνει και κοιτάξτε το, το έχω αναλύσει. Τώρα το χακάρισμα, ξέρω εγώ, τι είναι στους υπολογιστές. Όταν ένας hacker μπαίνει σε έναν υπολογιστή μέσω διαδικτύου, κοιτάξτε τώρα πώς έχουν κάνει τα μυαλά μας, έτσι απλά να το πάνε ένα διαδίκτυο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ό,τι θέλετε πείτε. Αλλά πού τι είναι αυτή η κατάσταση, μα χακάρουν τα μυαλά μας, όπως χακάρουν ένα υπολογιστή κάποιοι, και μπαίνουν και σου παίρνουν όλα τα δεδομένα, πληροφορίες. Με λίγα λόγια, σε εκμηδενίζουν και είμαστε γυμνοί μπροστά σε ένα τερατώδες παιχνίδι. Λέμε τώρα, μία πιθανότητα. Τώρα, αν πρόκειται για αναβάθμιση, αυτοί που θα αναβαθμιστούν από το Total Recall που λένε έρχεται και από ποιους έρχεται, και ποιοι το προπαγανδίζουν ότι είναι κακό, αν δεν είναι, θα έχει τεράστιο όφελος. Λέω, δεν λέω ότι έχει, λέω αν είναι, θα έχει τεράστιο όφελος για την καινούργια γενιά. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουμε μηχανές ή δούλοι ή κάτι τέτοιο.
όσο το φαντάζομαι, όσο από τη μία είναι μαύρο, τόσο καλό ίσως να είναι. Ο άνθρωπος θα εξελιχθεί έτσι, με τις πληροφορίες του μυαλό του, θα τις επεξεργάζεται πολύ απλά. Θα είναι πολύ πιο εξελιγμένος, θα είναι υπεράνθρωπος, όχι απλά άνθρωπος όπως είμαστε τώρα. Αν το σκεφτείτε, κοιτάξτε το. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πλατιάζω πολύ. Απλά να πω ότι όποιος βρεθεί και τρέξει να με κρίνει πάνω σε αυτά που είπα ή έχει τις απαντήσεις του, να απαντήσει πρώτα στον εαυτό του και για αυτά που είπα, και αν έχει απαντήσεις στον ίδιο τον εαυτό του, στα ίδια τα ερωτηματικά του για τον ίδιο τον εαυτό του. Γιατί όλοι οι άνθρωποι έχουν ερωτηματικά στον εαυτό του σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Ξεχωριστά ο καθένας και μαζικά. Ας πούμε και ότι υπήρχε Θεός και διάολος που δεν πιστεύω ότι στον ένα στον άλλον, αυτά τα παραμύθια που μας λένε τέλος πάντων, και οι δύο δεν θα ξέρανε το δημιουργό τους και οι δύο θα ήταν λογισμικά ηλεκτρονικών επεξεργαστών, αν ήταν επεξεργαστών ηλεκτρονικών επεξεργαστών και υπολογιστών, όπως είμαστε και εμείς. Και γι' αυτό η φύση τους θα είναι άγνωσης, προέλευσης και κατασκευής. Πάντα θα υπάρχει κάποιος ανώτερος δημιουργός, όπως και εμείς δημιουργούμε ό,τι δημιουργούμε τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Τρελές σκέψεις. Όποιος άκουσε, ευχαριστώ που ακούσατε. Για χαρά.